Καλημέρα φίλοι μου. Θα πλέξουμε σήμερα εύκολα φιωγκάκια με απλά άριχτα. Εδώ έχω φτιάξει σε διάφορα χρώματα τα φιωγκάκια που μπορούμε με αυτά να στολίσουμε παιδικές κουβερτούλες, καπελάκια. Ακόμα μπορούμε να φτιάξουμε μία σύνθεση ενώνοντας το ένα δίπλα στο άλλο και να στολίσουμε το παιδικό μας δωμάτιο. Πάμε να φτιάξουμε αυτά τα εύκολα φιωγκάκια βήμα-βήμα. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 2,5 και συνθετικό νήμα σε ό,τι χρώμα έχετε εσείς ή ό,τι χρώμα θέλετε. Εγώ θα φτιάξω τώρα ένα μικρό φιωγκάκι με άσπρο χρώμα. Κάνουμε τη βασική μας σειλιά και πλέκουμε 10 αλυσίδες. Θα κλείσω με ένα βουβό, βάζοντας το βελονάκι μου εδώ στην αρχική αλυσίδα. Παίρνω κλωστή και βγάζω την κλωστή μου και από τις δύο θηλιές. Πλέκω μία αλυσίδα και μέσα στον κύκλο που έχω δημιουργήσει θα πλέξω 12 άριχτα. Το 12 άριχτα και θα κλείσω εδώ με ένα βουβό. Τη συνέχεια θα πλέξω 10 αλυσίδες και θα κλείσω εδώ με ένα βουβό να δημιουργήσω ένα μικρό κύκλο. Πλέκω μία αλυσίδα και τώρα θα πλέξω μέσα στον κύκλο που μόλις έφτιαξα 12 άριχτα. Να κόψω αυτή την κλωστούλα να μην μας ενοχλεί. Δώδεκα άριχτα μέσα στον κύκλο. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Και κλείνω εδώ με ένα βουβό τον κύκλο μου. Θα πλέξω πάλι 10 αλυσίδες. Και πάνω στην αλυσίδα μου θα πλέξω βουβά. Το πρώτο βουβό θα το πλέξω βάζοντας το βελονάκι μου στην τρίτη θηλιά. Παίρνω κλωστή, τραβάω και τη βγάζω και από την προηγούμενη θηλιά. Συνεχίζω να πλέκω βουβά γαϊτανάκια μέχρι τη βάση.
Και εδώ θα πλέξω το τελευταίο βουβό γαϊτανάκι. Συνεχίζω πάλι κάνοντας 10 αλυσίδες. Πατάω στην τρίτη τη θηλιά και πλέκω ένα βουβό και συνεχίζω να πλέκω βουβά επάνω στην αλυσίδα μου. Και έφτασα στο τέλος, κάνω το τελευταίο βουβό σε αυτό το σημείο, μία αλυσίδα και κόβω την κλωστή μου. Και το φιωγκάκι μου είναι έτοιμο. Ελπίζω φίλοι μου να σας άρεσε το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς όμορφα, πολύχρωμα φιωγκάκια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!